Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Λάμπρο Τζούμη. Είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια μαζί μας είναι και ο κύριος Αλέξανδρος Δρύβας, διεθνολόγος, φίλος εκπομπής. Καλημέρα, κύριε Δρύβα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας στους τηλεθεατές σας. Κύριε Τζούμη, από τη μία ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου λέει ναι στο διάλογο. Και όχι όμως σε θέματα που έχουν λυθεί εδώ και 100 χρόνια, ήταν το τελευταίο του μήνυμα εχθές. Και από την άλλη, ο Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας του, τουλάχιστον εγώ έτσι το διάβασα, έτσι το κατάλαβα δηλαδή, αυτό το διάβασα, ζητάει μία τρίτη και τελευταία θητεία. Εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω, ότι κάπως το φωτογράφησε ότι θα είναι τελευταία μου θητεία. Και άρα αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να λύσει και τα δικά του θέματα στο εσωτερικό της χώρας. Κύριε Τζούμη, πώς μπορούν αυτά να συγκεράσουν? Κοιτάξτε, έτσι θα πάμε σε εκλογές. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε, και όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο θα υπάρχει και κλιμάκωση της έντασης. Ο βασικός στόχος του Ερντογάν είναι να παραμείνει στην εξουσία. Και φαίνεται ότι αυτή η ένταση, δημοσκοπικά τουλάχιστον, τον ευνοεί. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο αναφέρατε για το διάλογο, και η Τουρκία δεν λέει κάτι διαφορετικό. Λέει διάλογο, λέει. Σε ποια θέματα όμως? Ναι, ο Τσαβούσογλου πριν λίγες μέρες μας είχε πει ότι ο τρόπος για να λύσουμε τις διαφορές μας είναι είτε η διαιτησία, δηλαδή να πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, είτε η διαπραγματεύση, το πόλεμος. Αλλά είχε πει τις διαφορές μας. Δεν είχε πει τη διαφορά. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η μοναδική διαφορά είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δηλαδή θα πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, θα συζητήσουμε με την Τουρκία εάν το φαρμακονής ή καλόλυμνος είναι ελληνικά ή τουρκικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ο Πρωθυπουργός ότι η Τουρκία βάζει στο τραπέζι θέματα που έχουν λυθεί εδώ και 100 χρόνια. Αυτό, και είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Αδιέξοδο και στο χειρότερο σημείο οι επαφές μας. Τώρα, κύριε Δρύβα, ο κύριος Σακάρ λέει στους Έλληνες πολιτικούς να βάλουν μυαλό και μάλιστα τονίζει ότι υπάρχει αδιάλακτη και προκλητική συμπεριφορά από τη δική μας πλευρά. Ναι, κοιτάξτε, στην Τουρκία παίζουν όλοι ένα ρόλο. Δηλαδή θα δείτε ότι άλλα θα πει ο Τσαβούσογλου, άλλα θα πει ο Ακάρ, άλλα θα πει ο Καλίν, άλλα στο τέλος λέει ο Ερντογάν. Πολλές φορές δεν λέει τίποτα Ερντογάν, μιλάνε όλοι αυτοί οι τρεις, διότι ξέρετε, αυτοί, να το πούμε και σχηματικά, παίζουν το ρόλο του Βεζίρι. Όλοι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα του Ερντογάν. Ο καθένας στοιχηματίζει ότι μπορεί να είναι ο διάδοχός του. Και ο Ακάρ κυρίως έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Η συνισταμένη όλων αυτών πάντοτε βέβαια είναι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να καταλήψει τις θέσεις της. Δηλαδή, ναι μεν είναι προεκλογικό το ότι συνεχώς το αναφέρουν με τέτοια ένταση, αλλά ξέρετε, η ουσία των πραγμάτων για την Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει από τις εκλογές. Έχουν στοχεύσει στο ότι θέλουν να επεκταθούν δυτικά. Γι' αυτό είδατε και το τουρκολιβικό σύμφωνο. Έτσι, το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι ουσία. Οι Τούρκοι σημαίνει ότι είναι ικανοί να φτιάξουν ένα πλαστό έγγραφο, δηλαδή δεν έχει καμία αξία στη διεθνή νομιμότητα, προκειμένου να επεκταθούν δυτικά. Και αυτός είναι ο φόβος, ότι κάποια στιγμή με τη Λιβύη, βλέπετε ότι και οι Λίβοι έχουν αρχίσει, ξυπνούν αυτή η προσωρινή κυβέρνηση, η οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να υπογράφει μακροχρόνιες δεσμεύσεις, έγγραφα μακροχρόνιων δεσμεύσεων, βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και βάλουν εναντίον της Ελλάδας, που σημαίνει ότι ένα γεωτρύπανο κάποια στιγμή ίσως είναι πιθανό. Πότε λέτε ότι αυτό μπορεί να είναι πιθανό? Γιατί το Αμπντούλ Χαμίντ Χάν είναι έξω, αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει έρθει στα δικά μας νερά, ούτε στις Κύπρου. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει τώρα είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι η ένταση όλων αυτών των πραγμάτων καθορίζεται εν πωλής από τις εκλογές της Τουρκίας. Τι το συνδυάζει, ουσία, το συνδυάζει και με την Αμερική, δηλαδή περιμένει και τους Αμερικάνους μετά το 16 τι θα γίνει, τι τα έχει όλα πάνω στο τραπέζι, πώς το έχει δηλαδή, αυτό περιγράφεται? Πολύ σωστή. Λίγο Συρία, λίγο F-16, λίγο το που θα πάει το γεωτρύπανο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Τώρα αυτό που απείλησε να κάνει η χερσαία επιχείρηση στη Συρία, οι Αμερικανοί του βγάλανε κόκκινο. Του λένε δεν θα πας πουθενά. Αυτός τώρα μπορεί να πει ναι, δεν θα πάω πουθενά, αλλά θα μου δώσετε τα F-16. Γενικά η Τουρκία από τακτικισμό δεν έχει σταματήσει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, από τότε που ο Ερντογάν δηλαδή αποφάσισε να γίνει επεκτατικός, να εγκαταλείψει τα όνειρα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Οπότε μέσα σε αυτό, όπως είπε η κυρία Ρεύη, μπορούμε να πούμε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, ο Ερντογάν, αφού βλέπει ότι τσιμπάει δημοσκοπικά προς τα πάνω,
να βγάλει και ένα γεωτρύπανο, αν το κρίνει ότι μπορεί να τον βολεύει εκείνη τη στιγμή και η διεθνής κατάσταση, δηλαδή αναλόγως τι θα κάνει και η Ρωσία, να αντεπιτεθεί την άνοιξη ή να δούμε πώς θα πάει ο χειμώνας. Πάντοτε η Τουρκία μελετάει αυτές τις κινήσεις. Εγώ, κύριε Τζούμ, θα ήθελα, γιατί μας είπατε για τις εκλογές, θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο για το Κατάρ και τις σχέσεις που έχει η Τουρκία με την συγκεκριμένη χώρα. Διότι είναι και το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο και έχουμε και εμπλεκόμενη δική μας πολιτικό, δυστυχώς. Πολύ άσχημη εξέλιξη αυτή την οποία ακούσαμε και την είδηση που ακούσαμε ότι εμπλέκεται Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, διότι το Κατάρ έχει αδελφικές σχέσεις με την Τουρκία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μάρτιο του 2021 υπεγράφει μια συμφωνία ανάμεσά τους, σύμφωνα με την οποία μπορεί να αναπτυχθούν 35 αεροσκάφη Ραφάλ στην Τουρκία, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αν χρειαστούν βοήθεια, δηλαδή. Ναι. Ναι, και μόνο το θέμα της εκπαίδευσης, όπως αντιλαμβάνεστε, και της τεχνογνωσίας την οποία θα πάρουν σε σχέση και με τα Ραφάλ τα οποία παραλαμβάνουμε εμείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η κυρία Καϊλή, δεν ξέρω αν τελικά επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία αναφέρονται. Ουσιαστικά, δηλαδή, έρχεται σε μια συμφωνία με ένα κράτος το οποίο είναι εχθρικό απέναντι στη χώρα μας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το θέμα το είχε αναδείξει Μαρία Ζαχαράκη στο Open για τα Ραφάλ και το τι σημαίνει. Εμείς ακόμα δεν τα έχουμε πάρει να εκπαιδευτούν οι δικοί μας, ενώ Τούρκοι πιλότοι μια χαρά ακριβώς τα είδαν και πώς λειτουργούν. Και όπως επίσης και έχουμε με άλλα κράτη, βέβαια, τα πρώτα, αλλά. Και δεν τα είχαμε πάρει τότε όταν είχε γίνει αυτό το δημοσίευμα της Μαρίας Γιώργου. Άλλες το παρελθόν, ναι. Κυρία Τζουμί, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε. Θέλω λίγο να επιμείνουμε σε αυτό που ο Αλέξανδρος Γρίβας. Μισό. Θέλω ένα σχόλιο για το Κατάρ και από τον κύριο Γρίβα, για να καταλαβαίνουμε λίγο και όλο αυτό το σύστημα πώς ξεδιπλώνεται. Εντάξει, είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, ανεξάρτητα με το τι γίνεται με τα δικά μας εδώ. Είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει καθαρή γεωπολιτική ματιά. Και το καθαρή το εννοώ έτσι, να μην έχουν ειδικούς πελάτες σε συγκεκριμένα κράτη. Παρατήρησα κάτι πολύ σημαντικό, ότι έχουν αρχίσει ήδη οι Γερμανοί και το αναδεικνύουν αυτό. Κυρίως από την πλευρά των Πρασίνων, όπου έχουν μια πάρα πολύ καλή εξωτερική ατζέντα που βολεύει και τις ελληνικές θέσεις. Για παράδειγμα, οι πράσινοι στη Γερμανία μπήκανε με σκοπό να περιορίσουν τις σχέσεις της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα αυταρχικά καθεστώτα. Οπότε θα δείτε ότι σε λίγο καιρό θα ανοίξει και κεφάλαιο για την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Αζερβαϊτζάν. Και είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, ανεξάρτητα με τα δικά μας εδώ, το ότι έχουν αρχίσει και μπαίνουν έτσι κάποιες αρχές στην ευρωπαϊκή πολιτική, διότι όπως έχετε καταλάβει ο καθένας μπορούσε να επηρεάσει την Ευρώπη σε όλα τα ζητήματα. Για σκεφτείτε για παράδειγμα μεθαύριο να δούμε ότι μπορεί το θέμα των κυρώσεων που ποτέ δεν έμπαιναν έτσι εναντίον της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούσαν κάποιοι για παράδειγμα να έχουν ειδικές σχέσεις με την Τουρκία. Οπότε νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που πρέπει να την κοιτάξουμε εμείς, να την παρακολουθήσουμε και θα δούμε αρκετά πράγματα. Θα αναδειχθούν πράγματα. Μάλιστα. Κυρία Τζουμί, αν τελειώσουμε το Κατάρ και να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, το γεωτρύπανο του Ερντογάν, πού μπορεί να πάει και πότε μπορεί να πάει, τι θα περιμένει? Κοιτάξτε, το γεωτρύπανο είναι ένα σενάριο. Ναι. Αλλά εάν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει κρίση, που είναι ένα ενδεχόμενο, νομίζω πολύ, πολύ σοβαρό ενδεχόμενο. Μπορεί να το κάνει μέσα από μια προβοκατόρικη ενέργεια. Όπως? Μπορεί να πει ότι έπεσε ένα αεροσκάφος, να ρίξουν ένα αεροσκάφος δικό τους. Αυτό ήταν το σενάριο στο σχέδιο Βαριοπούλα το οποίο είχαν. Και να κατηγορήσουν την Ελλάδα. Αυτό ήταν το σχέδιο το οποίο προέβλεπε το Βαριοπούλα. Αν δεν πάνε στο Βαριοπούλα και πάνε στο γεωτρύπανο. Καλά κάνετε και το λέτε για να ξέρουμε και εμείς. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο το οποίο να το χρεώσουν στην Ελλάδα. Είδατε με τι ευκολία στήθηκε η υπόθεση στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Βρήκαν μία γυναίκα, αμέσως χρέωσαν το γεγονός σε ώρες μέσα. Ναι, και συνέχεια προέβησαν στην. Το γεωτρύπανο πού μπορεί να πάει όμως? Μπορεί να πάει, για παράδειγμα, το πιο επικίνδυνο σημείο. Το πιο επικίνδυνο σημείο, νομίζω ότι στην Κύπρο θα είναι η επόμενη κίνηση της Τουρκίας να το στείλει. Έχουμε δει στο παρελθόν δεν έγινε και κάτι. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ευχολόγια είδαμε και δηλώσεις συμπαράσταση. Το πιο επικίνδυνο είναι να πάει στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης. Στη Μεγίστη? Ναι, στη Μεγίστη. Εκεί που είχε πάει το Roots Race, δηλαδή. Α, δηλαδή και να έχει επανάληψη, δηλαδή. Ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς για αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Τζούμης.
Κοιτάξτε, οι Τούρκοι έχουν δείξει ότι η βεντάλια των επιλογών τους στις προβοκάτσιες είναι πάνω στο κεφάλαιο έρευνα και διάσωση. Και έχετε καταλάβει ότι στήσανε μαζί με διάφορες ΜΚΟ έτσι ολόκληρες ιστορίες για κάποια δίθεν Μαρία που, όπως καταλάβατε, ρεζίλεψε και το Der Spiegel, το περιοδικό. Λέτε για τον Εύρος, το περιστατικό, το 15 Αύγουστο. Ακριβώς. Οι Τούρκοι τώρα παίζουν με τον ψευτοανθρωπισμό. Υποτίθεται δημιουργούν σενάρια, είναι μάστορες στα fake news. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε εμείς εδώ. Γενικά είναι ολόκληρο εργοστάσιο fake news πλέον η Τουρκία. Οπότε το κεφάλαιο έρευνα-διάσωση είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέχουμε. Mm-hmm. Είναι από τα πράγματα που η Τουρκία μπορεί να βρει ένα θέμα για να κάνει τον εαυτό της αμυνόμενο και εμάς επιτιθέμενους. Που είναι ουσιαστικά αυτό που θέλει για να δημιουργήσει νέα ήμια. Μάλιστα. Αυτό, δόξα τω Θεώ, μπορούμε να πούμε ότι το κάνουμε. Οι κεραίες μας είναι απόλυτα ανοιχτές σε όλα τα επίπεδα και προσέχουμε. Και λοιπόν, επιτέλους καταγγέλουμε και την Τουρκία όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Και μακάρι να μην επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια, αλλά αυτό που λέει Βλαβία, ανοιχτές, κεραίες και να είμαστε έτοιμοι. Και βέβαια πάνω στο τραπέζι πολύ. Ο διάλογος. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Τζούμε. Γεια σας, κύριε Λίβα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.